είχε βάλει 8 γκολ στο Europa League ο Χασάν. Εγώ σου είπα, δεν τα λέμε ότι θέλω, θέλω να πω κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σοβαρό. Το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα το αφιερώσει στους νεκρούς στα Τέμπη, στη Λάρισα. Μάλιστα αδέρφια ζείτε και τα λοιπά και τα λοιπά φωνάζανε. Είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Σαββίδη να πει το πρωτάθλημα αυτό το αφιερώνουμε και στον κύριο Μπλιώνα. Στον κύριο Μπλιώνα. Α, στον Μπλιώνα το συγχωρεμένο στη Λάρισα. Όχι μόνο αντικογραμμένο του ΠΑΟΚ, ο άλλος δεν ήταν αντικογραμμένος. Γεια χαρά. Έλα. Έλα ρε Γιώργο. Πάμε. Είπες πριν για τον Μπλιώνα, πραγματικά θέλω να μου κάνεις μια ερμηνεία, γιατί το είπες αυτό? Είπε ο Σαββίδης, τιμούμε τους νεκρούς. Ναι, ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Με τον Μπλιώνα όμως. Γιατί να μην τον τυπήσει? Γιατί να μην τον τιμήσει? Εσύ και εγώ τώρα αυτό δεν το περίμενα να το πεις. Και σκοτώθηκε από παγκοσμίες, αγόρι μου. Δεν περίμενα να το πεις. Γιατί δεν περίμενες? Αυτό που λέω είναι παράλογο, είναι τρελό, είναι λάθος. Ποιοι τον φάγανε? Καταρχάς δεν τον φάγανε, δεν τον βάλανε στόχο. Δεν είπα ότι τον βάλανε στόχο, πετάξανε την υποταβολίδα. Μα αυτό δεν τον τιμάμε. Δηλαδή με τη λογική σου, τώρα δεν θέλω να αναφέρω σε άλλα γεγονότα άλλων ομάδων. Δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ μιλάω τώρα εγώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δηλαδή, τώρα πρέπει να κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μια κίνηση. Βρε, δεν φαινέτο. Τιμούμε και τον Μπλιώνα και ζητάμε συγγνώμη. Τι... Αυτή είναι η μαγιά. Έλα, αυτά που λέω. Αυτό, πού να τα περιμένει, άκου να σου πω κάτι. Αυτά που λέω είναι πολύ προχωρημένα. Ξέρεις, πολύ είναι προχωρημένα. Εγώ πολύ αντρίκια. Περίμενε, περίμενε. Εγώ να σου πω ότι μπορεί να συμβεί μια τέτοια κίνηση. Μακάρι, άμα γίνει, μπράβο σου. Έχεις υπόψη σου εδώ από τους συνάδελφούς σου εδώ πέρα, εδώ γύρω, σε εμάς, εδώ. Πώς θα ερμηνευτεί όλο αυτό? Μέσα, περιμένει. Σαν πολύ μεγάλη μαγιά και μπράβο του. Έτσι πιστεύεις. Βεβαίως. Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να πιστεύεις εσύ έτσι και εγώ χάλια άποψη. Μα εσύ γιατί δεν θέλεις να γίνει έτσι? Εγώ δεν σου πω ότι δεν θέλω. Μα είπες τώρα, δεν τον περιμένεις από μένα. Δεν περιμένεις να τον πάρει το πράγμα. Ναι, ξέρεις γιατί έχουν συμβεί. Το εγκρίνεις αυτό με τον Μπλιώνα ή όχι? Τώρα που σου λέω, αρχίζεις και. Σε μια άλλη. Και παλατζάρεις. Όχι. Σαν Γιώργος το εγκρίνω. Α, μπράβο. Σε άλλη χώρα πάλι θα το ενέκρινα. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να ξέρω την επόμενη στιγμή πώς αυτό θα ερμηνευτεί από κάποιον. Δεν με νοιάζει πώς θα ερμηνευτεί. Αυτό που βγαίνει, το σωστό, το λογικό, το πηγαίο, το συνέστημα μέσα από τον εαυτό μας, είναι όπως το λέω εγώ. Από εκεί πέρα, αν παρεμηνευτεί από κάποιους, θα είναι μαλάκες. Επειδή τα βλέπουμε στην Ελλάδα, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι εδώ. Εντάξει, μην πάμε. Έγινε, έλα. Γιώργο! Πάμε. Καλησπέρα, αγόρι μου, τι κάνει, Ιγνάδιο, καλά. Καλησπέρα, δε Βασίλη. Καλά, σ' ακούω. Ήθελα να πω το εξής. Εκείνος ο νεαρός ο Παοκτζής δεν εγκρίνει αυτό που είπε εσύ, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ και είναι πολύ ωραίο, μου κάνει εντύπωση να αφιερωθεί. Βέβαια, εδώ ετοιμάζουν τη γιορτή, στα Τέμπη, εκεί που έχουν το μνημείο των νεκρών. Θα πούν και δύο κουβέντες για τον Μπλιώνα. Από χειροβοβίδα Παοκτζή, δεν έκανε στη ζωή του από τους άνθρωπους. Και δεν ήταν ούτε Λάρισα ούτε Πάο. Μα όλος ο κόσμος θα τους χειροκροτήσει. Βεβαίως θα τους χειροκροτήσει. Και δίσταζε εκείνος ο νεαρός, δεν εγκρίνω, δεν κάνω. Ενώ το Μίνου, την προηγούμενη Κυριακή, τον ανέκρινε για διευθυντή όρχηστρα. Τη Θράκη, για τους λιλάριδες, για τα βαφτίσια, για τα γενέθλια του Σαββίδη.